το αξίζει. Άντε, Γιάννη, Νίκο, Γιωργάκη, ξυπνήστε, ρε παιδιά. 7 πήγε η ώρα. Ήρθε η ώρα στο σχολείο, παιδιά. Πάλι θα αργήσετε. Άντε. Ξυπνήστε όμως. Α, γι' αυτό και μάθει ο Άλεξ. Παιδιά, σιγά σιγά να μιλάτε ένα σε ένας. Ανδρέα, κάπου σας πήγε στη χαρέκη. Παιδιά, δεν θα το ξαναπώ μια φορά. Γιουργάκη, σου μαθητές να ετοιμάσει τα πράγματά σου που μην πας να κοιμηθείς όμως. Άντε πια. Μη φωνάζετε, με ξυπνήσατε. Ψυχία δεν μπορεί να βρει κανείς αυτό το σπίτι. Δεν είναι ναρκωτικό το σπίτι μας, Θεοδωρή. Ένα δωμάτιο όλο και όλο. Να τρώμε, να κοιμόμαστε, να ξεκουραζόμαστε. Εγώ, εσύ, η γυναίκα μου, τα παιδιά. Αν δεν σου αρέσει κάτι, τράβα βρει δουλειά και άντε στο δικό σου σπίτι. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Άντε, αγάπη μου, παιδάκια μου, ντυθείτε, πληθείτε, παιδιά. Ήρθε η ώρα σχολείο. Πότε μου. Ελάτε όμως. Ξυπνήστε και τον αδερφό σας, φέρε παρακαλώ, παιδιά. Υπνο... Υπνορά είναι ο Άλεξ. Εγώ μπορώ, άξια κοπέλα, μακάρι, να τα καταφέρει και να βρει ένα καλύτερο μέρος. Να πάνε σε ένα διαμέρισμα, να έχουν καλύτερο, να έχουν το δικό τους μπάνιο, το δικό τους χώρο και να μην ξέρουν οι γείτονες τι γίνεται στο σπιτικό. Καλά τα λες, όμως πώς τα κατάφερε. Θέλει και εμένα να μου το πεις. Γυναίκα, εγώ μια καφέ. Μισό λεπτό ρε, να προλάβω εγώ η έρημη. Όλο κρινιάζει. Άσε με να πάω στην κυρία μου μια φορά, είσαι κόσμο. Άντε αγάπη, κάνε γρήγορα να καφέ σου. Μαμά, ο Νίκο που πήρε την τσάντα μου. Τσάντα τα λέει, τι μπορεί να δεν του έκανα. Άντε. Άρα, ύπναρα. Τι σου πάει, γι' αυτό το λεωφορείο το φάνησε σε όλη τη ζωή να μην καλά σου. Πάντα αυτό λες και συνέχεια αργείς. Ήρθε η ώρα να μείνεις χωρίς δουλειά. Πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά, τα παιδιά μας έχουν έψοδα. Νερό, φαγητό, ενίκιο, φαγητό. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Άντε τώρα. Στο καλό, στο καλό να πας. Τα καταφέραμε! Φεύγουμε πάμε στο σχολείο μας το 18ο Δημοτικό και τον Δόα Χαΐα. Άντε, εσύ θα σχεδρελένει, θα μας έρθει, θα μας πείσει, θα μας κινέψει, έχει από κάνει πιο από ποτέ μια. Σε παρακαλώ, πρόσεχε τι λες, τι έχω κάνει ο καημένος. Δεν είναι αυτή η δουλειά, να γίνει ένας γραμματέας, ένας διευθυντής. Κάτι που να φτιάξει, τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Μικρές αγγελίες στα νέα. Ζητείτε παρουσία στους νέους απόφοιτες γυμνασίου που μιλούν αγγλικά για θέση ρεψιοστονής στο ξενοδοχείο Ακροπόλο του Πατησίου. Σιγά μη γίνω ρεσεψιονής, να δουλεύω μέρα και νύχτα για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν πάω. Ζητείτε υπάλληλος γραφείου για το εμπορικό κατάστημα Άκρων Ήλιων Κρυστάλ ή στην οδό Σαδίου Αθήνα παρουσία ως ευγενικός. Μισθός ανάλογος προσόντου. Σιγά έως και υπάλληλος, να ζητούσα διευθυντή μάλιστα, αυτή η θέση είναι για μένα. Τι έγινε, Βερθοδερή, ούτε και σήμερα δεν βρήκες τίποτα. Πού θα πάει η κατάσταση αυτή. Εμείς έχουμε έξοδα και εσύ τίποτα δεν προσφέρεις εδώ που κάθεσαι κάθε μέρα. Δεν παίρνει. Θα έρθει και καλή και τότε όλοι θα τρίβετε τα μάτια σας. Για να δούμε. Άκου, άκου κατάσταση. Ολόκληρους άντρες κοινάνε όλη μέρα σε ένα δωμάτιο. Αντί να βρει κάποια δουλειά. Σε παρακαλώ, πρόσχε τι λες. Τι λέει, να πας να κάνεις καμιά δουλειά, λέει, να βρεις και στη μάνα σου. Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Εγώ θέλω τις βόλτες μου, τα νουσα μου, τη διασκέδασή μου και το κουτσεμπολιό βέβαια. Τρεις η ώρα, σχόλασα τα παιδιά από το 18ο δημοτικό σχολείο, τελείωσαν. Και τώρα θα αρχίσουν πάλι. Φαγητό, διασκέδαση, παιχνίδι, το αποδιάβασμα, τίποτα. Πάλι θα φωνάζει η Ελένη.
Ελάτε σπόροι, πεινάω, την άγει μαγειρέψει η μάνα. Όχι, εσύ, κάτσε να παίξουμε λίγο. Θα πάμε να βυθούμε από τώρα στο μικρό χιτάκι μα. Εκεί που μα ακούνε οι γειτόνοι κόλου του το πολέμου. Έτσι είναι η γειτονιά μα, έτσι είναι το σπίτι μα. Κι είναι λεωφόρο Αλεξάνδρα. Έρημη είναι. Πάμε να περάσουμε τον δρόμο. Θέλω να πάω σπίτι. Καλώστα, καλώστα. Αχ, τα χρυσά μου, πάλι θα τη φίξουν τη μάνα του. Μάνα, ήρθαμε! Καλώστα μου, καλώστα μου. Πώς πήγε το σχολείο, βρε παιδιά? Δεν μίλησες γι' αυτό. Φαγητό έχουμε. Φακές έχουμε. Είναι πολύ νόστιμες, θέλετε? Πάλι, μην δω μισή να τα προτιμούν τα δώρα. Ρε παιδί μου, δεν έχουμε αρκετά λεφτά, άπιπτα, και θα πάμε την Κυριακή. Εγώ θα πάω φακές, να μεγαλώσω και να γίνω δυνατός. Άντε, μπράβο το παλικάρι. Άντε παιδιά, και τώρα τα μαθήματά σας. Άντε, πάτε πρώτα. Καλά, εντάξει, το φαγητό μας. Όλος το παιχνίδι έχει τους στο μυαλό σας όμως. Αυτή. Κοίτα, κοίτα, έρχεται και ο Ανδρέας. Καλώς τον, καλώς τον. Θα του αρέσουν οι φαγές. Εμένα πάντως δεν μ' αρέσουν. Εσένα ποιος σε ρώτησε? Κανείς. Γυναίκα, φαγητό. Καλώς τον, ούτε ένα γεια δεν είπες όμως. Είμαι πολύ κουραστή. Άντε, φακές έχουμε. Θες? Φακές. Φακές. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε λίγο χρόνο να μαζέψουμε τα πράγματα.